Εκατοντάδες πιστοί βρέθηκαν και φέτος από κάθε γωνιά της Κρήτης στην Ιερά Μονή Παναγίας Αντιφωνήτριας Μυριοκεφάλων για να γιορτάσουν το γενέθλιο της Θεοτόκου και να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα. Αυξάνει τη συγκίνησή μας και τη συγκίνησή μου που είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή, διότι για πρώτη φορά επισκέπτομαι προσκυνηματικά αυτόν τον ιερότατο και ιστορικότατο χώρο, επικαλούμενος στην χάρη της Παναγίας για όλους μας. Να ευχαριστήσουμε την Παναγία που δεν μας αφήνει από την αγκαλιά της και να τη διαβεβαιώσουμε ότι και εμείς δεν θα πάψουμε να προσφρέχουμε σε εκείνη διαρκώς. Γιορτάζουμε το γενέθλιο της Θεοτόκου εδώ σε μια εκκλησία θαυματουργή. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να είναι καλά, να έχει δύναμη, να έχει ελπίδα, να έχει πίστη και να βοηθάμε όσο μπορούμε τους συνανθρώπους μας αυτές τις δύσκολες εποχές. Η Παναγία του Μυριοκεφάλων είναι μια Παναγία που θέλουμε όλοι να μας σκεπάζει, να μας προστατεύει και εύχομαι τα καλύτερα για όλο τον κόσμο. Βλέπετε την πολύ μεγάλη συρροή, ο κόσμος έρχεται με ευλάβεια γιατί έχει ανάγκες και χρειάζεται πίστη και ελπίδα. Κάθε χρόνο στη Μονή που αποκαλείται η Τίνος της Κρήτης σπέβδει πλήθος κόσμου, ενώ αρκετοί είναι εκείνοι που φτάνουν περπατώντας μέχρι τα Μυριοκέφαλα, θέλοντας να προσευχηθούν και να ανάψουν ένα κερί. Εγώ το έχω ξανακάνει άλλες 3 φορές. Εντάξει, στην αρχή λίγο απελπισία, αλλά εντάξει, τώρα βλέπουμε το τελικό στόχο. Είναι κάτι που θα ξανακάνετε? Στο μέλλον σίγουρα το ξανακάνουμε, αν περάσουμε στις σχολές που θέλουμε. Θα δούμε. Α, έχετε τάμα δηλαδή? Θα το κάνουμε το τάμα. Έχουμε κουραστεί αρκετά σήμερα. Κάναμε λάθος διαδρομές, αλλά εντάξει, τα καταφέραμε. Εδώ πέρα κοντά είμαστε, οπότε όλα καλά. Ειρήνη και αγάπη. Χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία, παιδί μου, να έχει όλος ο κόσμος και ειρήνη στον κόσμο σου. Ειρήνη. Εύχομαι να είναι όλοι καλά. Υγεία σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους. Με μεγάλη υγεία και πάντα ευτυχισμένη. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία και αγάπη. Μετά τη λειτουργία πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα η καθιερωμένη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Ρεθύμνης σε κλίμα συγκίνησης και ταπεινότητας.